Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη να αφρατέψουν. Προσθέτουμε τα 200 ml γάλα, το σπορέλαιο και ανακατεύουμε. Κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το κακάο και τις βανίλιες. Ανακατεύουμε να γίνουν ζύμη. Την απλώνουμε σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 10 με 15 λεπτά. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα αν είναι έτοιμο. Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Ενσωματώνουμε την πραλίνα. Τρυπάμε πολύ καλά το παντεσπάνι. Περιχύνουμε τα 150 ml γάλα. Απλώνουμε την μους πραλίνας. Και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες. Στην κομμένη σοκολάτα ρίχνουμε την καυτή κρέμα γάλακτος, αφήνουμε για 2-3 λεπτά και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν. Απλώνουμε τη χλιαρή γκανάζ πάνω από το γλυκό και αφήνουμε στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες. Σερβίρουμε με φιλέ αμύγδαλο και μαρασκίνο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Αναμειγνύουμε το γάλα με τη ζάχαρη, το αλεύρι, τον ιζεστέ και τις βανίλιες. Όταν διαλυθούν τα βάζουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθούν οι πρώτες φουσκάλες. Στο θρηματισμένο μπισκότο βάζουμε το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το γάλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Το στρώνουμε σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί.
απλώνουμε τη χλιαρή κρέμα και το βάζουμε στο ψυγείο για 4 ώρες. Στη ζελατίνη βάζουμε κρύο νερό και αφήνουμε για 5 λεπτά να φουσκώσει. Θερμαίνουμε το μισό σιρόπι από τις κομπόστες. Όταν ζεσταθεί διαλύουμε τη ζελατίνη. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το υπόλοιπο κρύο σιρόπι. Κόβουμε τα ροδάκινα και τα τοποθετούμε επάνω από την κρέμα. Ρίχνουμε προσεκτικά το κρύο ζελέ και βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Αναμειγνύουμε το γάλα με την ζάχαρη. Το άνθος αραβοσίτου και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη την κατεβάζουμε από το μάτι. Με την ίδια διαδικασία κάνουμε και την κρέμα σοκολάτα. Ενσωματώνουμε το βούτυρο στις κρέμες. Και όταν πάρουν θερμοκρασία δωματίου προσθέτουμε τα σπασμένα μπισκότα. Απλώνουμε τη λευκή κρέμα σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί. Από πάνω τοποθετούμε την κρέμα κακάο. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες. Όταν είναι έτοιμο, βάζουμε την κρέμα γάλακτος που έχουμε χτυπήσει σε σαντιγί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί, αρωματίζουμε με βανίλια. Απλώνουμε μία μικρή ποσότητα σε μία πιατέλα. Στο τέλος του βίντεο θα βρείτε συνταγή για τούρτα Black Forest. Βουτάμε τα μπισκότα σε γάλα. Βάζουμε λίγη σαντιγί. Ενώνουμε ακόμη ένα μπισκότο. Τα τοποθετούμε στην πιατέλα και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.
καλύπτουμε τα μπισκότα με σαντιγί, το βάζουμε για μία ώρα στο ψυγείο. Καλύπτουμε με νυφάδες σοκολάτας, διακοσμούμε με βύσσινο. Αν μας αρέσει η οξύτητα από το βύσσινο, προσθέτουμε και στη σαντιγί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία!